Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Θέο Μετάλλ Σκράπ, Κυριακάτικη Αρένα, για μία ακόμη Κυριακή. Για μία ακόμη φορά η μεγάλη παρέα της Θεσσαλίας βρίσκεται εδώ, στο φιλόξενο διάβλο της TRT, για να δούμε, να πούμε, να συμπεράνουμε, να κρίνουμε. Επαναλαμβάνω για μία ακόμη φορά, το έχω πει με κίνδυνο να γίνω κουραστικός, ότι αυτές εδώ οι εκπομπές, αυτή η συγκεκριμένη εκπομπή είναι δικιά σας. Είναι εκπομπή των τηλεθεατών. Είναι εκπομπή των εκλεκτών τηλεθεατών της TRT. Είναι μια εκπομπή στην οποία όλοι εμείς τα υποτίθεται στελέχη της είμαστε απλοί διεκπεραιωτές. Είτε παραγωγή, είτε τεχνική, είτε συνεργάτες. Εμείς απλά μόνο είμαστε διεκπεραιωτές. Εσείς την πηγαίνετε και την φέρνετε όπου θέλετε. Τολμώ να πω ότι μπορεί να μην την αρχίζετε, αλλά σίγουρα εσείς την τελειώνετε. Αυτό ήταν ένας μίνι πρόλογος. Δεν θέλω να προχωρήσω πιο πέρα. Επί της διαδικασίας να σας πω μόνο ότι στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής θα έχουμε όλα τα στιγμιότυπα από τους αγώνες της Football League και Football League 2 που έχουμε στη διάθεσή μας. Από τις 10.30 έως τις 11 θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον κύριο Κώστα Θεοδόρο, ο οποίος είναι υποψήφιος για την Προεδρία της Ενώσεως Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλίας για ένα ημίωρο. Θα έχουμε την ευκαιρία να σχολιάσουμε το ποδόσφαιρο, να δούμε και τις θέσεις του νέου αυτού ανθρώπου που σύμφωνα με όλες τις προβλέψεις και ενδείξεις θα είναι ο νέος πρόεδρος της ΕΠΣ εδώ στην Θεσσαλία, είναι ένας ποδοσφαιρικός σωματείων Θεσσαλίας, και από τις 11 η ώρα και μετά θα έχουμε την ευκαιρία να σχολιάσουμε αυτά που είδαμε όλο το απόγευμα. Η Λάρισα είναι η μοναδική κερδισμένη από τις τρεις ομάδες της Κεντρικής Ελλάδος που αντιπροσωπεύουν το ποδόσφαιρό της στο δεύτερο τη τάξη επαγγελματικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της χώρας μας. Με ένα άνετο 3-0 επί της Αναγέννησης Γιαννιτσών, φιγουράρει ψηλά στη βαθμολογία με 39 βαθμούς και δείχνει ότι αποτελεί έναν μεγάλο κρίκο στην υπόθεση άνοδο. Πιο κάτω, οι δύο θεσσαλικές ομάδες με 36 βαθμούς, οι δύο βολιώτικες ομάδες με 36 βαθμούς. Ασφαλώς πιο επώδυνο είναι το ισόπαλο αποτέλεσμα, το εντός έδρας ισόπαλο αποτέλεσμα της νίκης Βόλου, το 1-1 στο Πανθεσσαλικό, και λιγότερο επώδυνο, αλλά οπωσδήποτε επώδυνο, είναι το 0-0 του Ολυμπιακού Βόλου εκτός έδρας στην Άμφισσα κοντρά στον Φωκικό. Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και για τα τρία αυτά παιχνίδια, ενώ εσείς θα μας πει η φίλτατη Κατερίνα. Καλησπέρα Κατερίνα. Λοιπόν, πού μπορεί ο κόσμος να στέλνει το τα μηνύματά του? Βόλος.net. Στο chat, ναι. Στο chat του volosnet.net μπορεί να στέλνει μηνύματα και ερωτήσεις, έτσι δεν είναι? Ναι, και εμείς θα τους απαντήσουμε. Εμείς θα προσπαθήσουμε. Ναι, είναι αρκετά φιλόδοξο αυτό που λέμε, αλλά τουλάχιστον εμείς θα προσπαθήσουμε. Είναι ευχάριστο όμως όπως τώρα να έχουμε τόσα μηνύματα από τον κόσμο. Υπάρχουν πάρα πολλά, έτσι δεν είναι? Πάρα πολλά. Πάρα πολλά μηνύματα και τους ευχαριστούμε γι' αυτό. Να πούμε, εσύ τα είδες τα παιχνίδια σήμερα? Είδα μόνο του Ολυμπιακού Βόλου, γιατί τη νίκη δεν πρόλαβα. Έπαιζε η ομάδα μου σήμερα. Έπαιζε η ομάδα σου. Η οποία? Έχασε 0-4 από τον ΠΑΟΚ. Από τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, σαφώ ανώτερη η ομάδα του ΠΑΟΚ. Ναι, αλλά πού οι άλλε οι παλιέ καλέ εποχέ. Παλιέ καλέ εποχέ, όπω το είπε. Που φέρνατε σε πολύ δύσκολη αποστολή όμω σήμερα. Η διαιτησία ήταν απίστευτα καλή. Ναι. Από το σύνδεσμο Γρεβενών. Ήταν πολύ καλή. Η καλύτερη διαιτησία μα έχει παίξει. Αλλά ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα σε άλλο επίπεδο, έτσι δεν είναι? Ο ΠΑΟΚ είναι πρώτος με 7 βαθμούς διαφορά, αν δεν κάνω λάθος, από τη δεύτερη Καρδίτσα, η οποία κέρδισε τον Εργοτέλη μέσα στην έδρα της με 4-1. Οι Ελπίδες Καρδίτσης. Οι Ελπίδες Καρδίτσης, ναι. Τον Εργοτέλη. Οι οποίοι κάνουν μια πολύ μεγάλη και σοβαρή προσπάθεια, έτσι δεν είναι? Οι άνθρωποι στην Καρδίτσα προσπαθούν να πάρουν το πρωτάθλημα, να κατακτήσουν, να φτάσουν στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ναι. Και μια που μιλάμε για ποδόσφαιρο, επειδή το καρδιτσότικο ποδόσφαιρο στον αντρικό έτσι σκέλος του, στους άντρες, δεν έχει δει ποτέ ομάδα στην άλλη εθνική κατηγορία. Το
τουλάχιστον βλέπει άλφα εθνική από το γυναικείο. Από το γυναικείο, ναι. Και είναι ευχάριστο αυτό για τη Θεσσαλία. Φυσικά και είναι ευχάριστο για τη Θεσσαλία που έχει δύο ομάδες που αντιπροσωπεύουν το γυναικείο ποδόσφαιρο στην μεγάλη κατηγορία. Και στο μπάσκετ που είναι πάλι ο Ολυμπιακός Βόλου στην αλφα εθνική στις γυναίκες. Θα τα δούμε αυτά, θα τα πούμε όλα. Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να πάμε στο LFC Arena. Ναι, να πάμε γρήγορα στο LFC Arena, να δούμε τι έγινε εκεί, αμέσως μετά στο Πανθεσσαλικό και στο γήπεδο του Φωκικού να τελειώσουμε με τη μία. Πάμε λοιπόν στο LFC Arena, εκεί όπου η Λάρισα, παίζοντας κατά διαστήματα καλό ποδόσφαιρο, κέρδισε άνετα και χωρίς να μπουκώσει την αναγέννηση Γιαννιτσών και είναι πανέτοιμη για το μεγάλο Θεσσαλικό ντέρμπι την ερχόμενη Κυριακή στις 18:30 στο Πανθεσσαλικό στάδιο κοντρά στην ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου. Η ΑΕΛ επανήλθε στις εντός έδρας νίκες και σκαρφάλωσε στις κορυφαίες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα, αλλά το 3-0 με το οποίο επιβλήθηκε τον Γιαννιτσών ήταν πολύ μικρό σκορ σε σχέση με το πλήθος των φάσεων που δημιούργησε. Μόλις το 4ο λεπτό οι διαθέσεις των Βυσσινή έγιναν ορατές όταν ο Τσάρας βρήκε το δεινόπαπα στην πλάτη της αντίπαλης άμυνας, αλλά η έξοδος του Λαμπάκη δεν επέτρεψε στον επιθετικό της ΑΕΛ να πλασάρει όπως θα ήθελε. Ακολούθησε στο 11 μια ακόμη φάση, την οποία όμως οι γηπεδούχοι δεν μπόρεσαν να τελειώσουν, ενώ η ατομική προσπάθεια του Μπλέντι στο 15 σταμάτησε σε πόδια αμυντικών. Το δυναμικό ξεκίνημα της ΑΕΛ κορυφώθηκε στο 18, όταν το κοντινό σου του Παγόνι από την ασίστ του Πόνσε τράταξε το κάθετο δοκάρι της εστίας των φιλοξενουμένων. Παραμένοντας άκρος επιθετικός, ο αριστερός οπισθοφύλακας των Βυσσινή είχε μια ακόμη τελική προσπάθεια στο 21, που ήταν όμως εξαιρετικά άστοχη, όπως κακή ήταν και η εκτίμηση του Μπλέντι, όταν στο 27 βρέθηκε μόνος απέναντι στο Λαμπάκι. Η καθολική υπεροχή της ΑΕΛ μπορεί να μην έφερνε γκολ, έφερε όμως την αποβολή του Σαμαρόπουλου στο 32ο λεπτό, όταν δέχτηκε δεύτερη κίτρινη κάρτα για το φάουλ με το οποίο ανέκοψε τον Δινόπαπα. Η αποβολή προκάλεσε εκ νέου πίεση στα καρέ των Γιαννιτσών με μια κεφαλιά του Γιώτα στο 37 που μπλόκαρε ο Λαμπάκης και ένα γκολ του Μπλέντι που ακυρώθηκε ως offside στο 38ο λεπτό, ενώ διπλό δοκάρι είχε ο κριτικός στο 44, πάλι όμως από θέση offside. Η αναποτελεσματικότητα της ομάδας του ανάγκασε τον Τίμο Καβακά να ρίξει από το ξεκίνημα της επανάληψης στο μάτς του Τσίγκα Φρανκού στη θέση των κριτικού και Τσάρα, αλλάζοντας ταυτόχρονα το 4-2-3-1 σε 4-1-4-1. Η δικαίωση ήταν άμεση, καθώς μόλις το 48ο λεπτό ο Θανάσης Τσίγκας βρήκε στόχο στο πρώτο του σουτ, γράφοντας έτσι το 1-0. Το γρήγορο γκολ ανακούφισε μεν, αλλά εκτόνωσε και την ένταση της επιθετικότητας της ΑΕΛ, που στο 62 θορυβήθηκε από την αποχώρηση του τραυματία Πόνσε, ο οποίος και αντικαταστάθηκε άμεσα από τον Πότσι, ξαναφέρνοντας το σχήμα στο αρχικό 4-2-3-1. Πάντως χρειάστηκε να περάσουν 20 ολόκληρα λεπτά για να ξαναδούμε επικίνδυνες επισκέψεις των γηπεδούχων στα αντίπαλα καρέ, μία εκ των οποίων κατέληξε σε άστοχο σουτ του Φρανκού. Τελικά όλα απλοποιήθηκαν στο 73 με το 2-0, το οποίο σημείωσε με αυτόν τον γκολ ο Τσάμις έπειτα από ωραίο συνδυασμό και γύρισμα του Μπλέντι στην καρδιά της άμυνας, για να έρθει στο 79 ο Δινόπαπας να γράψει εύκολα από κοντά το 3-0, το οποίο ένα λεπτό πριν δεν πέτυχε ο Γιώτας, η κεφαλιά του οποίου αποκρούστηκε στη γραμμή. Στην τυπική διαδικασία που ακολούθησε, είδαμε μια προσπάθεια του Παπαγεωργίου που κατέληξε out, ένα μονοκόμματο αλλά επίσης άστοχο σουτ του Παγόνι, μια αποτυχημένη προσπάθεια του Δινόπαπα να περάσει και τον Λαμπάκι, ένα σουτ του Νεμπεγλέρα που αποκρούστηκε, καθώς και μια ακόμα επιτυχημένη επέμβαση του γκολκίπερ των Γιαννιτσών στα πόδια του Μπλέντι, εμποδίζοντας τη διαμόρφωση ενός σκορ που θα μπορούσε να πάρει πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις. Προσπάθησε να βάλει το παιχνίδι της, έχασε ευκαιρίες. Σε αυτό το διάστημα, βέβαια, εμείς παίξαμε ένα παιχνίδι να αντιπιθέσουμε και είχαμε, μπορώ να πω, αισθήματα που μπορούσαμε όταν πλέγαμε την μπάλα να επιτεθούμε σωστά, αλλά στις τελικές φάσεις δεν μπορέσαμε να κάνουμε μια τελική πάσα που να φέρει την ομάδα σε θέση για κόλλο. Βέβαια, τα πράγματα όπως καταλαβαίνετε έγιναν πολύ δύσκολα μετά την αποβολή. Παιδιά, πολύ ωραία ατμόσφαιρα εδώ. Λάρισα θεωρώ ότι ανήκει στη μεγάλη κατηγορία. Εκεί είναι η θέση της και από πλευρά κόσμου, από το γήπεδο, από την ομάδα, από την ιστορία της την ίδια. Ευχαριστώ. Να χτυπήσουμε στη κόντα την ΑΕΛ. Όπως και αν είχαμε καλύτερες τελικές πάσεις, ίσως να έχουμε και ένα γκολ. Στη συνέχεια,
Δεχτήκαμε την κόκκινη κάρτα που κατά την προσωπική μου άποψη ήταν άδικη η δεύτερη θέση. Και εκεί κάπου μα πήρε από κάτω. Σήμερα δεν έμεινε ευχαριστημένο από, από αυτό που εμεί θέλουμε να παίξουμε. Θα πρέπει αγωνιστικά να είμαστε πιο ειλικρινεί ως δυνατοί τα οποία ζητήθηκαν να παίξουν και να τα επεξέλθουν σε ένα παιχνίδι και μου δείξαν ότι είναι πίσω. Θα πρέπει να σοβαρευτούμε γιατί το πρωτάθλημα είναι μακρύ και είναι πάρα πολύ δύσκολο και έχει πολύ δύσκολα παιχνίδια. Να μην είναι το επόμενο παιχνίδι και ερχόμαστε να δούμε άλλα προβλήματα στη συνέχεια. Η απόδοση της ομάδας συνολικά ήταν καλή. Αν πιάσει όμως ατομική απόδοση του ποδοσφαιριστών, ελάχιστα είναι αυτό που παίξαμε έτσι όπως θέλουμε να παίξουμε. Στο ίδιο το ίδιο πράγμα. Υποτροπή. Υποτροπή. Υποτροπή και αν είναι μεγάλη η ζημιά από τότε, μπορεί να χρειαστεί και 1,5 μήνα. Οπότε καταλαβαίνετε και 20 μέρες έχει χάσει. 1,5 μήνα πήγαμε στους 2,5. Μέχρι να επανέλθει. Μάιος. Πάει το πρωτάθλημα. Από τα παιχνίδια συνήθως τα προτιμάμε στους ποδοσφαιριστές, από τους λαμονιγίτες που έχουν κοιτάμε τη ΦΑΝ και σίγουρα για να έρθουν συνέχεια πρέπει να φέρουμε ξανά αποτελέσματα και εκτός όπως μέχρι τώρα. Είπαμε γερό και το συνέδριο μας, χρειαζόμασταν και ήρθε ένα ψυχολογό για να ψυχολογηθούμε που έρχεται. Συγχαρητήρια στα παιδιά, συνεχίζουμε. Το ζούσα, το ήταν ωραίο. Τώρα που έκρυψε και το ίσα από για μέσα, θα τα σίγουρα. Είδαμε λοιπόν ένα άνετο 3-0 της ΑΕΛ κόντρα στην Αναγέννηση Γεννητσών. Να τελειώσουμε όμως με την Football League. Να πάμε γρήγορα και στο Πανθεσσαλικό και όπου η Νίκη Βόλου δεν μπόρεσε, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι, να κερδίσει. 1-1. Κόντρα στην ομάδα. Όχι, δεν πάμε στο... Πάμε στο Φωκικό. Πάμε στο Πανθεσσαλικό. Στο Πανθεσσαλικό. Πρεσιτάλ χαμένων ευκαιριών στο πρώτο ημίχρονο για την νίκη, με πρωταγωνιστές του Σκούφαλη, Λαλίν, Κυριάκο και Παπά να αστοχούν από θέσεις βολής. Η τύχη γύρισε εντελώς την πλάτη στη νίκη στο πρώτο μέρος, που σαν να μην έφταναν οι δεκάδες χαμένες ευκαιρίες, ήρθε ο Μανίκας για τον Πιερικό στο 10 από κοντά να ανοίξει το σκόρ για τους φιλοξενούμενους. Στην επανάληψη, η πίεση από πλευράς νίκης με σκοπό την ισοφάριση συνεχίστηκε και οι ανόλευκοι πιο ψύχρεμοι στην τελική προσπάθεια ευτύχησαν να ισοφαρίσουν τελικά με τον Χάρη Παπά που πρόλαβε την έξοδο του τερματοφύλακα στο 48ο λεπτό. Η νίκη είχε πλέον όλο το χρόνο, ένα γεμάτο δεύτερο ημίχρονο, να πάρει κεφάλι στο σκορ και να φτάσει στην κατάκτηση του πολύτιμου τρίποντου. Στο 53 εκτέλεση φάουλ με στόχο τον Χατζή, αυτός θα πάρει την κεφαλιά, η μπάλα όμως θα καταλήξει out. Το δεύτερο ημίχρονο δεν είχε το ρυθμό που είχε το πρώτο και οι φάσεις ήταν σαφώς λιγότερες, με την νίκη ωστόσο να εξακολουθεί να έχει την υπεροχή στο παιχνίδι με την κατοχή της μπάλας. Στο 68ο λεπτό ο Κυριάκος βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση, αλλά τον πρόλαβαν οι αμυντικοί του Πιερικού. Στο 77 τα αίματα άναψαν, την ώρα που παίκτης του Πιερικού βρισκόταν πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο, ο Τάντιτς δέχτηκε σκληρό μαρκάρισμα από τρεις παίκτες του Πιερικού, κάτι που προκάλεσε πολλά νεύρα στον αγωνιστικό χώρο. Στο 80 εξαιρετική εκτέλεση φάουλ από τον Λαλίν με υπερένταση ο Βασιλιάδης στο παραθυράκι της εστίας του θα διώξει την μπάλα σε κόρνερ. Η νίκη ανέβασε την απόδοσή της και πίεσε ασφυκτικά για τον γκολ που θα της έδινε την νίκη που τελικά δεν ήρθε. Η νίκη έμεινε για έκτο σερί μάτς χωρίς νίκη, γεγονός που οδήγησε τη βολιώτικη ομάδα στην 7η θέση της βαθμολογίας της Football League. Μετά το τέλος του αγώνα οι δύο πρωταγωνιστές δήλωσαν στην κάμερα της TRT στη συνέντευξη τύπου. Τόσο ο Γιάννης Σημειονίδης, όσο και ο κύριος Χατζάρας. Ο κύριος Σημειονίδης και ο κύριος Χατζάρας μίλησαν στην τηλεόραση της TRT. Το τι είπαν, θα δούμε αμέσως σε λίγο. Είχαμε εδώ στην Νίκη Βόλου, ξέροντας ότι θα αντιμετωπίσουμε μία από τις ποιοτικότερες ομάδες του πρωταθλήματος, με πάρα πολύ καλούς παίχτες και με πάρα πολλές εναλλακτικές λύσεις στον πάγκο. Εμείς είχαμε αρκετά προβλήματα σε όλη την εβδομάδα. Μας λείπανε 4 βασικοί παίχτες μας. Παρόλα αυτά, ήρθαμε εδώ, παίξαμε ψυχωμένα και πήραμε το πολύτιμο πόντο που θα μας βοηθήσει πάρα πολύ συνέχεια.